Σοκάρουν τα στοιχεία που δείχνουν ότι η πρώτη χρήση ναρκωτικών ουσιών γίνεται από παιδιά που έχουν μόλις τελειώσει το δημοτικό σχολείο. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους των συμβουλευτικών ομάδων του ΚΕΘΕΑ Ριάδνη, έχει αυξηθεί ο αριθμό των εφήβων που πέφτουν σε εξαρτήσεις, καθώς όλο ένα και περισσότεροι γονεί ζητούν βοήθεια από το ΚΕΘΕΑ. Ξεκινάει την πρώτη δοκιμή γύρω στα 13, γιατί έχει πέσει ο μέσο όρο. Ε, εάν συνεχίσει για ένα-δύο χρόνια, κυρίω η πειραματική χρήση προχωράει παρακάτω στα επόμενα στάδια τη χρήση, είτε αυτό είναι χασή, είτε αυτό οι επόμενε δοκιμέ που μπορεί να είναι μια επόμενη ουσία. Ε, κυρίως η προβληματική χρήση αρχίζει και φαίνεται πιο έντονη γύρω στα 18, αλλά ήδη έχουμε χάσει τέσσερα πολύτιμα χρόνια. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι όταν ο έφηβος είναι 14 ετών, τότε ανακαλύπτουν ότι μπορεί να έχει ήδη εξαρτηθεί από το αλκοόλ, το ίντερνετ ή το χασίς και άλλα ναρκωτικά. Κομβικό σημείο για την απεξάρτηση είναι να ζητήσει αμέσω βοήθεια. Ε, Συνήθω λοιπόν στα 14 από το πρωτόκολλο, επειδή φοβάται λίγο ότι μπορεί να του καταλογιστεί ότι είναι και κακό γονιό και ότι κάτι δεν έκανε καλά, και και έχει ενοχέ και νιώθει δύσκολα, ε, δυσκολεύεται να το αποδεχτεί και αρνείται. Μπαίνει σε μια φάση άρνηση. Ε, μπορεί να περάσουν λοιπόν ένα-δύο χρόνια μέχρι να έρθει σε επαφή γύρω στα 16 του παιδιού στην, σε μια μονάδα εφήβων. Καλό λοιπόν ένα γονιό από τη στιγμή που του λέει ένα παιδί του ότι δοκίμασα κάποιε φορέ, αλλά θα το κόψω μόνο μου, να μην το αφήνει έτσι. Είναι καλό να κάνει πρώτο μια πρώτη συνάντηση με μια μονάδα εφήβων ή με τη συμβουλευτική μονάδα χανίων όπου έχει υπηρεσίε για εφήβου, γιατί αυτό θα βοηθήσει έγκαιρα και νωρί να, να, δει τι τη λειτουργία εκφράζει μέσα από τη χρήση το παιδί του και έτσι νωρίτερα να μπορέσει όσο πιο νωρί Τόσο καλύτερα. Βλέπουμε συνέχεια βλέπουμε ανθρώπους να βγαίνουν καθαροί, ε, καινούργοι θα μπορούσε να πει κανείς, να έχουν συναρμολογηθεί πάλι, να έχουν οράματα, να έχουν ζωή, να έχουν ξεφύγει από το, απ το κακό. Τόσο στα Χανιά όσο και στο Ηράκλειο που υπάρχει συμβουλευτική εφήβων από το ΚΕΘΕΑ, φαίνεται ότι έχει αυξηθεί τα χρόνια της κρίσης η χρήση απαγορευμένων ουσιών από εφήβους. Η εικόνα αυτή ισχύει και πανελλαδικά, με τους πόρους προς το ΚΕΘΑ να είναι μειωμένοι. Οι πόροι έχουν μειωθεί πάρα πολύ με στην κρίση, γύρω στα 28% έχουν, έχουν μειωθεί. Προσπαθούμε να βρούμε πόρους από όπου μπορούμε για να συνεχίσουμε το έργο. Έχει μειωθεί και το προσωπικό, εκεί που η ανάγκη έχει αυξηθεί. Οπότε είναι πολύ δύσκολο και είναι, είναι αξιοθαύμαστη η αυταπάρνηση και η δουλειά, γιατί είναι δουλειά με ψυχή αυτή των θεραπευτών και των συμβούλων που δουλεύουν εδώ. Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν σε ημερίδα με τον τίτλο «Εφηβεία και εξαρτήσεις, πρόληψη και παρεμβάσεις» που συνδιοργάνωσαν το Κεθεάρι Άδνη, Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων.